πρώτη η Νέα Ζηλανδία υποδέχτηκε το 2012 με πυροτεχνήματα και πανηγυρισμούς. Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν την έλευση του νέου χρόνου. Λόγω κακοκαιρίας, μερικές από τις υπαίθριες εκδηλώσεις ακυρώθηκαν. Ωστόσο, τα πυροτεχνήματα στο Όκλαντ είχαν για άλλη μια φορά την τιμητική τους. 3, 2, 1. Φαντασμαγορικό το σόου των πυροτεχνημάτων και στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια Αυστραλοί παρακολούθησαν την παραδοσιακή εκδήλωση με τα πυροτεχνήματα που σηματοδοτεί την αλλαγή της χρονιάς και που διήρκεσε 12 λεπτά. Φετινός Δεκέμβριος ήταν ο πιο ψυχρός των τελευταίων 50 χρόνων στην Αυστραλία. Γεγονός που κάνει την αστυνομία και τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών να πιστεύουν ότι θα αντιμετωπίσουν λιγότερα περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, πάνω από 2.800 αστυνομικοί περιπολούν την ευρύτερη περιοχή του λιμανιού και πραγματοποιούν ελέγχους για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Εντυπωσιακό θέαμα προσφέρει για τους εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες του και το Λονδίνο. Φέτος, που η πόλη ετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όλοι περιμένουν η βραδιά αυτή να είναι ξεχωριστή. Στην περίφημη Κόπα Καμπάνα του Ρίο Ντετζανέιρο, οι προετοιμασίες κορυφώνονται. Η παραμονή της πρωτοχρονιάς είναι ξεχωριστή. Οι καλλίγραμμες χορεύτριες λυκνίζονται στο ρυθμό της σάμπα και τα απαραίτητα πυροτεχνήματα παραπέμπουν σε ατμόσφαιρα καρναβαλιού. 3, 2, 1. Happy New Year! Πυρετώδεις οι προετοιμασίες και στη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στην Times Square, όπου παραδοσιακά γιορτάζεται η αλλαγή του χρόνου. I mean, you just want to make sure all the systems work. So it's not just this, it's not just the confetti, it's just doing a run through of all the things, because this is one event where you really can't be late. Η μεγάλη μπάλα θα πέσει σε λίγες ώρες και εκατομμύρια κομφετί και μπαλόνια θα σκορπιστούν στον αέρα, σηματοδοτώντας την αρχή του νέου έτους. Τα νησιά Σαμόα έσβησαν μία ημέρα από το ημερολόγιο τους και πέρασαν κατευθείαν από τις 29 Δεκεμβρίου στις 31 με απόφαση των αρχών για εμπορικούς λόγους. Μέχρι πρότινος η Σαμόα ήταν ανατολικά από τη γραμμή αλλαγής ημερομηνίας στο μέσο του Ειρηνικού ωκεανού και άρα ακολουθούσε το χρόνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Με την αλλαγή η γραμμή περνά πλέον δυτικά και συντονίζεται με το χρόνο της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Ελληνίδες, Έλληνες. Μια πολύ δύσκολη χρονιά φεύγει. Μια χρονιά που σημαδεύτηκε από τα αναγκαία αλλά επώδυνα μέτρα που ελήφθησαν για την εξυγίανση ενός υπερχρεωμένου κράτους και την ανόρθωση της οικονομίας. Οι προσπάθειες που έγιναν, οι θυσίες του ελληνικού λαού και η αλληλεγγύη των εταίρων μας είχαν ως αποτέλεσμα να αποφύγουμε την οικονομική καταστροφή και να κάνουμε σημαντικά βήματα εξόδου από την κρίση. Όμως η κοινωνία μας δοκιμάστηκε και δοκιμάζεται σκληρά. Τα εισοδήματα μειώθηκαν και η ανεργία αυξήθηκε. Ποτέ τόσοι Έλληνες δεν αισθάνθηκαν τόση αβεβαιότητα και αγωνία για την προσωπική και οικογενειακή τους προοπτική. Χιλιάδες οικογένειες, ιδιαίτερα τούτες τις μέρες, υφίστανται τις συνέπειες της κρίσης. Πρέπει να σταθούμε δίπλα τους, όπως αρμόζει σε μια κοινωνία ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Κανένας μόνος του. Είμαστε ένας λαός, ένα έθνος, σε κοινή δοκιμασία. Μια πολύ δύσκολη χρονιά έρχεται. Πρέπει να συνεχίσουμε με αποφασιστικότητα την προσπάθεια, για να μην πάνε οι ως τώρα θυσίες χαμένες. Για να μην μεταβληθεί η κρίση σε μια άτακτη καταστροφική χρεοκοπία, για να παραμείνουμε στο ευρώ, για να επανέλθουμε σε τροχιά ανάπτυξης και να μειώσουμε την ανεργία. Οι επόμενοι 3 μήνες θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα καθορίσουν την πορεία της Ελλάδος τις επόμενες δεκαετίες. Οφείλουμε να εργαστούμε συστηματικά, με σχέδιο, συλλογική προσπάθεια, σαφείς στόχους, επιμονή στην υλοποίησή τους, με την ευθύνη και συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων, μπορούμε
να μετατρέψουμε το 2012 σε χρονιά ελπίδας. Κι άλλοτε περπατήσαμε το σκληρό ανήφορο της προσπάθειας και της θυσίας. Οι παλιότερες γενιές έζησαν πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις, αλλά δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο. Σήμερα αγωνιζόμαστε για να παραμείνει η πατρίδα μας στον πυρήνα της Ευρώπης, για να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα, ευημερία και δημοκρατία που κατακτήσαμε τα τελευταία 30 χρόνια. Όμως, για να μην χάσουμε όσα κατακτήσαμε, πρέπει να αλλάξουμε όλα όσα κάναμε λάθος. Να εξηγιάνουμε το κράτος, να χτίσουμε την οικονομία μας σε στέρες βάσεις, να την κάνουμε ξανά ανταγωνιστική. Είμαστε υπερήφανος λαός. Θα υπερασπιστούμε τη θέση μας στην Ευρώπη. Το ευρώ είναι το νόμισμά μας. Η Ευρώπη των ανεπτυγμένων χωρών είναι το κοινό μας σπίτι. Δεν ζούμε σε συνήθεις καιρούς. Ζούμε τη χειρότερη διεθνή και εγχώρια κρίση της μεταπολεμικής περίοδου. Μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Το 2012 μπορούμε να τα καταφέρουμε, εφόσον κάνουμε τα θαραλέα βήματα που απαιτούνται, εφόσον δουλέψουμε μαζί, εφόσον ξεπεράσουμε στήρους ανταγωνισμούς, εφόσον πιστέψουμε ξανά στις δυνάμεις μας. Ενωμένοι θα βγούμε από την κρίση. Υπερήφανοι θα κοιτάξουμε το μέλλον με αυτοπεποίθηση. Και ο κόσμος θα κοιτάξει ξανά την Ελλάδα με εμπιστοσύνη. Καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη και δύναμη. The last year has been a time of great challenge and great progress for our country. We ended one war and began to wind down another. We dealt a crippling blow to Al-Qaeda and made America more secure. We stood by our friends and allies around the world through natural disasters and revolutions. And we began to see signs of economic recovery here at home. В этой связи я, конечно, хотел бы пожелать всем нашим гражданам, вне зависимости от политических пристрастий, и тем, кто симпатизирует левым силам, и тем, кто справа находится, сверху, снизу, как угодно, всем хочу пожелать благополучия.